τι θα μου παίξει. Τι είσαι στο βουτό να μαθεί τη βιόλα που έχει εδώ. Θα σα παίξω κάποια πραγματάκια έτσι, ό,τι μου ήρθει. Λίγο Παγκανίνη, να δούμε και ότι και η βιόλα μπορεί να παίξει εντυπωσιακά ίσω. Ωραία. Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Κώστα Κυριακάκη στην τεχνική επιμέλεια της σημερινής μας εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε έναν νέο μουσικό που, όπως ακούσατε, παίζει ένα όργανο που, αν το βιολί δεν είχε πάρει τη μερίδα του Λέοντος στα ακούσματα και στην προβολή των εγχώρδων, οι περισσότεροι φιλόμουσοι θα είχαν ένα πολύ μεγάλο μέρος στην καρδιά τους για αυτό το εξαιρετικά ιδιαίτερο έγχορδο και πολύ κοντά και στην ανθρώπινη φωνή. Γιατί δεν είναι το ρεζίστρο του τόσο ψηλό, αλλού και χαμηλό, είναι κάπου στη μέση, εκεί που κυρίως η γυναικεία φωνή και κάποιες ανδρικές σίγουρα λειτουργούν στην φάση της ηρεμίας. Και η εκπομπή φυσικά δεν αφιερωμένη στο όργανο, γιατί αυτό άλλωστε είναι και μια ειδικότητα του φίλου μου του κύριου Ξανθούλη, αλλά επειδή η νέα γενιά των μουσικών ανοίγει έναν πολύ ευίωνο δρόμο προς το μέλλον, είναι αφιερωμένη σε έναν από αυτούς τους σπουδαίους νέους Έλληνες μουσικούς. Ο οποίος μεταξύ άλλων είναι και η πρώτη βιόλα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Ηλία Λιβιεράτε, καλώς όρισες εδώ στο Τρίτο, μαζί με την υπέροχη καινούργια σου βιόλα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο, για τα λόγια σου. Αυτά λέγαμε και πριν για τη βιόλα. Μπορούμε να το συζητήσουμε και παραπάνω, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα βιολί versus βιόλα. Και εγώ έχω υπάρξει βιολονίστα στο παρελθόν, αλλά πλέον εδώ και μερικά χρόνια έχω αφοσιωθεί στη βιόλα. Σήμερα λοιπόν σας έφερα και μια καινούρια βιόλα, μια πολύ ιδιαίτερη βιόλα, μια βιόλα του 1800 της οικογένειας Γκαλιάνο, το οποία κέρδισα πρόσφατα σε ένα πολύ όμορφο βραβείο για μένα, οπότε θα έχω την τιμή να παίζω αυτή τη βιόλα για τα επόμενα 8 χρόνια. Ποιος διαγωνισμός είναι αυτός? Είναι στη Σουηδία, λέγεται Jan Wallander Prize. Είναι ένα βραβείο για νέους μουσικούς, το οποίο είναι προς τιμήν ενός τραπεζίτη, ο Jan Wallander, ο οποίος είχε αγάπη στη μουσική και σπονσοράρεται από μια μεγάλη τράπεζα της Σουηδίας, την Handelsbank Sverige. Και αυτή η τράπεζα έχει διάφορα όργανα έτσι παλιά και κάνει αυτούς τους διαγωνισμούς. Ας πούμε αυτή τη βιόλα για τα επόμενα 8 χρόνια θα είναι στην κατοχή μου. Πόσο κοστίζει? Πόσο κοστίζει, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε αυτό δημόσια, αλλά πάρα πολύ. Κατάλαβα, άσο καλύτερα. Δεν μπορείς να πας να το πουλήσεις κάποιο, γιατί θα μαθευτεί αμέσως ότι το έχεις κλέψει αυτό το όργανο. Οπότε επίδοξοι κλέφτες, σας παρακαλώ μην έρθετε στο σπίτι μου. Άσο καλύτερα, δεν λέμε πόσο έχει. Λοιπόν, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Είναι ότι σήμερα, κυρίες και κύριοι, μιλάω με τον
Ηλία Λιβιεράτο, ένα νεότατο μουσικό, την πρώτη βιόλα της κρατικής ορχήστρας Αθηνών. Μετά από εξετάσεις, έτσι δεν είναι? Ναι, και ο διαγωνισμός ήταν πριν 4-5 χρόνια. Έκανε λίγο. Αλλά έχει θητεύσει και στην καμεράτα και στην λυρική. Και στη λυρική, ναι. Και στη λυρική είχα μπει σαν βιολί, αλλά προς το τέλος εκτέλεσα και χρέη κορυφαίου στις βιόλες. Οπότε πήρα και το βάφτισμα του πυρός στη θέση αυτή και ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Τους ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους μου που με βοήθησαν να μάθω αυτή τη θέση. Οπότε όταν πλέον πήγα στην κρατική είχα αυτή την εμπειρία και δεν χρειάστηκε να αρχίσω από το μηδέν. Και εσύ επιπλέον σπούδασες και ιατρική. Εδώ, στην Αθήνα, έτσι? Ναι, ναι. Είναι δυνατόν να ασχολείσαι και να είσαι top στο βιολί και παράλληλα διαβάζεις τόσο πολύ για να μπεις στην ιατρική? Φυσικά χρειάζεται διάβασμα. Και ειδικά στην τρίτη λυκείου ήταν ένας χρόνος που το βιολί είχε μείνει σχεδόν μόνο στη θήκη του. Ήταν δύσκολο αυτό, δεν μου άρεσε, ήταν στενάχωρο. Λειτουργείς με το θυμικό ή με το εγκεφαλικό ή θεωρείς ότι είναι μια πολύ καλή ισορροπία και των δύο πραγμάτων? Καλή ερώτηση. Εγώ γενικά σαν τύπος ήμουνα από μικρός πολύ εγκεφαλικός και μου άρεσε πάντα να τα βλέπω όλα με τη λογική και να προσπαθώ να τα ερμηνεύω. Μεγαλώνοντας βέβαια κατάλαβα ότι δεν είναι αυτός ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίζεις τη ζωή. Φυσικά χρειάζεται και αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά χρειάζεται ένας συγκερασμός των δύο και να αφήνεις το συναίσθημα να σε οδηγεί. Γιατί η ζωή δεν είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, είναι μια εμπειρία, μια πραγματικότητα που πρέπει να βιωθεί. Οπότε με αυτή την έννοια προσπαθώ τα τελευταία χρόνια να αφήνω πιο πολύ το συνέστημα και νομίζω έτσι ζει κανείς πιο ολοκληρωμένα τη ζωή. Και εντάξει, έτσι κι αλλιώς στη μουσική δεν μπορεί να είναι κανείς μόνο εγκεφαλικός. Εκεί ήταν πάντοτε ένα σημείο που άφηνα το συνέστημα και το ένστικτο να με καθοδηγεί. Έχει σχέση η επιλογή αυτού του οργάνου με την ιδιοσυγκρασία σου ή ήταν μια πρακτική, ας πούμε, τη ζωή σε επιλογή? Ναι, νομίζω έχει σχέση. Νομίζω έχει σχέση. Γιατί η βιόλα είναι ένα ήρεμο όργανο. Είναι από τη φύση του ένα όργανο που δεν έχει αυτόν τον διαπεραστικό ήχο του βιολιού, που έχει αυτή την απίστευτη δύναμη και ένταση. Που γι' αυτό προφανώς αγαπήθηκε και τόσο και χρησιμοποιήθηκε τόσο αυτό το όργανο, γιατί μπορούσε να εκφράσει πολύ έντονα πράγματα, μπορούσε να περάσει στις αίθουσες. Η βιόλα λοιπόν είναι ένα όργανο της νύχτας, θα έλεγα. Το ρετζίστρο, το όπως είπες και εσύ, είναι πιο μεσαίο, ο ήχος πολύ μιλίχιος και βαθύς και γλυκός. Οπότε νομίζω μου ταιριάζει περισσότερο στην ιδιοσυγκρασία μου, θα έλεγα. Το βιολί. Όταν παίζεις βιολί και βιόλα, πώς νιώθεις, ποια είναι η αίσθηση? Όταν έχεις καιρό να παίξεις βιολί και το ξαφνικά το βάζεις στο αυτί σου, ταράζεις από τον πολύ ήχο. Ή αντίστοιχα, όταν παίζεις πολύ βιολί και μετά πας στη βιόλα, λες: πω, τι γλυκός ήχος είναι αυτός, τι πανέμορφος ήχος. Με τη βιόλα είχα μια ευκολία πάντα. Δηλαδή, ενώ γενικά έχω σπουδάσει βιολί όλα μου τα χρόνια, έχω κάνει σπουδές, bachelor, master στη Γερμανία, πάντοτε χωρίς να έχω σπουδάσει βιόλα, μόλις την έπιανα, είχα έτσι μια ευκολία. Όλοι μου λέγανε: μα τι ωραία που ακούγεται η βιόλα το ότι παίζεις. Το οποίο δεν μου το λέγανε τόσο πολύ για το βιολί, δεν ξέρω αυτό είναι καλό ή κακό. Οπότε με οδήγησαν σιγά σιγά τα πράγματα προς τα εκεί. Το έφερε η ίδια η ζωή έτσι. Στην καμερά δηλαδή, θυμάμαι ο Γιώργος ο Πέτρου κάποια στιγμή χρειαζόταν βιόλα και μου λέει: παίζει και βιόλα. Και άρχισα σιγά σιγά να παίζω όλο και περισσότερο βιόλα στην καμεράτα. Μετά άνοιξε αυτή η θέση στην κρατική κορυφαίο Α. Εντάξει, ήταν πολύ σημαντική θέση, δεν ανοίγει κάθε μέρα. Και έχει πολλά θετικά αυτή η θέση και το προσπάθησα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που είχα τη δυνατότητα να είμαι στη χώρα μου και να κάνω αυτό που μου αρέσει με τόσο καλές συνθήκες. Θα θέλω να μου παίξεις κάτι με αυτή την καταπληκτική βιόλα που πες Γκαλιάνο του 1800, Ναι, ναι. Είναι η τρίτη γενιά Γκαλιάνο, είναι τρία αδέρφια. Νομίζω συνεργάστηκαν μαζί για να τη φτιάξουν, γιατί γράφει δύο ονόματα, δεν ξέρω αν ήταν και τρία που έφτιαξαν αυτή τη βιόλα μαζί. Τι δεν ξέρω πώς γίνεται να συνεργάστηκε κανείς να φτιάξει μια βιόλα. Ο ένας φτιάχνει ένα κομμάτι, όλος δεν ξέρω. Thank you.
Σε έπαιξα από την Sonata Arpeggione του Schubert, από το πρώτο μέρος το θέμα. Είναι ένα έργο το οποίο ήταν και γραμμένο για άλλο όργανο. Ναι, το παίζουμε συχνά τσελίστες, αλλά ούτε για τσέλο είναι. Είναι γραμμένο για ένα όργανο της εποχής που μεσουράνησε για πολύ σύντομο διάστημα, λεγόταν Arpeggione. Έγινε της μόδας στην εποχή που έζησε ο Schubert και όσο γρήγορα ήρθε, τόσο γρήγορα εξαφανίστηκε. Αλλά ήταν της μόδας, άρεσε στο Schubert και έγραψε μια πολύ όμορφη σονάτα για αυτό το όργανο. Αυτός ο διαγωνισμός που κέρδισες γίνεται κάθε πόσο, κάθε 8 χρόνια? Αυτός γίνεται κάθε χρόνο, απλώς γίνεται για άλλα όργανα. Για τη βιόλα? Για τη βιόλα κάθε 8, ναι, γιατί έχει το δικαίωμα 8 χρόνια χρήση του οργάνου. Και... οπότε η κοπέλα, έχει αυτό το ενδιαφέρον, η κοπέλα που είχε τη βιόλα ήταν μισή Ελληνίδα. Έλα. Και μου είχε αφήσει ένα σημείωμα στη βιόλα και μου γράφει πολύ συγκινητικό και μου λέει ουσιαστικά: Ηλία, συγχαρητήρια. Ελπίζω και εσύ να απολαύσεις αυτό το όργανο όσο το απόλαυσα εγώ αυτά τα χρόνια. Πολύ γλυκό μήνυμα. Το όνομά της? Σοφία. Σοφία Χάντσεν, αλλά νομίζω είναι μισή Ελληνίδα. Μάλιστα. Και επίσης και άλλοι νικητές του αυτού του βραβείου. Ένας άλλος, Σουηδός είναι, αλλά το όνομά του είναι Γιόελ Λυσαρίδης. Οπότε και αυτός έχει κάποιον παππού Έλληνα. Τραβάει το αίμα της αυτή η βιόλα το ελληνικό. Και ακόμα κάποιος έχει ελληνικό αίμα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος. Και εγώ είχα την τεράστια τιμή να είμαι ο πρώτος ξένος που κερδίζει αυτό το βραβείο, γιατί πάντοτε πήγαινε σε Σουηδό. Μάλιστα. Τι κομμάτια έστειλες? Τους έστειλα ένα κομμάτι που ηχογραφήσαμε με την Εφέλη τη Μούσαρα, πολύ αγαπημένη μου φίλη. Το πρώτο μέρος από τα Märchenbilder του Σούμαν. Αυτό είναι τι, για τσέλο ή για βιόλα? Αυτό είναι για βιόλα. Έλα. Από τα λίγα κομμάτια που είναι πραγματικά για βιόλα. Δηλαδή, Märchenbilder σημαίνει εικόνες από παραμύθια του Σούμαν. Από τα τελευταία του έργα. Γενικά, από το Σούμαν μιλάει για παραμύθι, βάζει μέσα τη βιόλα. Έχει ένα άλλο κομμάτι, το Märchen Erzählungen, διηγήσεις παραμυθιών, το οποίο είναι για βιόλα, κλαρινέτο και πιάνο πάλι. Ναι, γιατί έχει αυτό τον αφηγηματικό χαρακτήρα και την ηρεμία που έχει, ναι. Πρέπει να έχει ένα σύνδεσμο πιο στου παππού σου, η μαμά σου κτλ. Μπράβο, ναι. Την υποβλητική, ας πούμε, διάσταση στην ηχητική. Να τα ακούσουμε. Ναι. Πολύ. Το οποίο είναι ηχογραφημένο το Δεκέμβρη του 2021 στη Στοκχόλμη, στην αίθουσα, μεγάλη αίθουσα της σχολής, με την Εφέλη Μούσουρα στο πιάνο. Thank you.
ακούσαμε λοιπόν το πρώτο από τα τέσσερα κομμάτια από τα Märchenbilder του Schumann, που είναι μουσικά παραμύθια, μουσικές ιστορίες για βιόλα και πιάνο, με την Νεφέλη Μούσουρα στο πιάνο, αλλά πάντα τον καλεσμένο μας Ηλία Λιβιεράτο. Και αυτό είναι το σημείο αναφοράς σε αυτή την εκπομπή, περισσότερο από το ίδιο το όργανο, αν και φυσικά δίνεται δυνατότητα να μιλήσουμε και γι' αυτό. Εδώ σε ακούσαμε με την παλιότερη βιόλα που είχες και όχι με την καινούρια που έφερες. Την έχω αυτή τη βιόλα 5 Απριλίου την πήρα και είναι πολύ μικρό διάστημα. Τώρα. Ναι. Τώρα τι πήγα τώρα. Εκεί, ήταν ένα πολύ ωραίο δείπνο που μου κάνανε στην τράπεζα, που ήταν παρόν και ο διευθυντής της τράπεζας. Υπήρχε πολύ ωραία ατμόσφαιρα εκεί, που ουσιαστικά μια μικρή τελετή που μου δώσαν τη βιόλα, πολύ τιμητικά. Τον τελευταίο καιρό ψάχνω το όργανο, τον έρωτα της ζωής μου, να δω ποιο είναι το όργανο που θα μπορέσει να με συνοδεύσει. Είναι δύσκολο αυτό γενικά, γιατί τα πολύ καλά όργανα έχουν ξεφύγει πάρα πολύ τιμές. Εννοείται. Αφού για να πάρεις αυτή τη βιόλα τώρα, πώς θα πάρεις δύο σπίτια. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, οπότε τώρα δοκίμαζα μια βιόλα του ενός Πολωνού κατασκευαστή, του Wojciech Topa. Ωραία βιόλα, εντάξει, φυσικά ένα μοντέρνο όργανο, τώρα δύσκολο να συναγωνιστεί αυτά τα όργανα. Για πες μου, για ποιο λόγο, γιατί έχουν παιχτεί και όταν παίζεται ένα όργανο είναι πολύ καλύτερο? Δεν ξέρω, είναι μυστήριο αυτό το πράγμα. Είναι τα ξύλα που υπήρχαν εκείνη εποχή, είναι ότι ο χρόνος κάνει κάποιες αλλαγές στο ξύλο το οποίο το ρημάζει, είναι η τέχνη που είχαν. Είναι ότι έχει παιχτεί το όργανο και έχει πάρει ένα κομμάτι της ψυχής του καθενός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό που λες είναι πολύ προχωρημένο, πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει. Το λένε διάφορα με τα φυσικά πράγματα. Δεν τα πολύ πιστεύω. Εγώ σας είπα, είμαι των θετικών επιστημών. Η μόνη λογική εξήγηση που βρίσκω είναι ότι μπορεί, επειδή συνηθίζει το όργανο σε έναν τρόπο παίξηματος, και άμα κάποιος το παίζει σωστά και καλά, δηλαδή δημιουργεί σωστές δονήσεις στο όργανο, το όργανο κάπως στρώνει, συνηθίζει αυτές τις δονήσεις και συμπεριφέρεται καλύτερα. Δεν ξέρω. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια. Για πες με ένα κομμάτι που νιώθεις ότι έχει έτσι πολύ έντονο συναισθηματικό περιεχόμενο, φόρτιση και έτσι μιλάει κατευθείαν στην ψυχή, επειδή είπες για την ψυχή τώρα. Είναι από τη Συμφωνία Κονσερτάντε του Μότσαρτ που ηχογραφήσαμε πέρσι με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και μάεστρο τον Άλκη Μπαλτά στο βιολί, το Φέδωνα Μιλιάδη, και εγώ στη βιόλα. Καλά, γενικά το έργο είναι αριστουργηματικό, αλλά το δεύτερο μέρος ειδικά είναι σπάνιας ομορφιάς. Λένε πολλοί ότι το έγραψε ο Μότσαρτ μάλλον για τη μητέρα του που πέθανε, είχε πεθάνει πολύ πρόσφατα. Και... Την είχε μαζί του στο Παρίσι, νομίζω, είχε πεθάνει η μητέρα. Ναι, είχαν πάει ταξίδια μαζί στο Παρίσι και ήταν γενικά μια περίοδος αναζήτησης του Μότσαρτ. Και η Συμφωνία Κονσερτάντε έχει διάφορες ιδιαιτερότητες μέσα. Έχει, ας πούμε, δύο ομάδες βιόλων. Είναι κονσέρτο ουσιαστικά για βιόλα και βιολί, αλλά είναι και συμφωνία. Η βιόλα είναι κουρδισμένη σε σκορντατούρα. Μη μου πεις. Ναι, γιατί... και την κούρδισα κι εγώ. Είναι ένα μητώνιο πάνω. Ναι. Διότι κανονικά θα ταιριάζει στη ρε, ένα ημιτόνιο πιο χαμηλά, γιατί εκεί είναι και πιο εύκολο, έτσι δεν είναι? Ναι. Για να έχει ανοιχτές χορδές, για να μην δυσκολεύεται ο βιολίστας, για να είναι πιο διαπεραστικός ο ήχος και να συναγωνιστεί τον ήχο του βιολιού. Μάλιστα, κατάλαβα. Πολύ ενδιαφέρον. Πολλοί δεν το κάνουν αυτό. Το παίζουν στη ύφεση, αλλά εγώ μετά από μια κουβέντα που είχαμε τον Λεωνίδα, γιατί μας δείχνε και το συζητήσαμε λίγο. Καβάκο. Ναι, τον Καβάκο. Αυτό το παίζει με τον Ταμεστίτ. Και μου λέει ότι το έπαιζε και αυτό σκορντατούρα και μου σύστησε να το παίξω κι εγώ. Συγγνώμη, παρένθεση. Δηλαδή, να μην το παίξεις κατευθείαν στο κλειδί που ζητάει ο Μότσαρτ, αλλά να το παίξεις λίγο πιο χαμηλά εκεί που βολεύει και με κούρδισμα να το φέρεις εκεί που το έχει γράψει. Ναι. Και μου λέγει μάλιστα ότι επειδή αυτός είχε απόλυτο αυτή, οπότε έβλεπε τον Ταμεστή να παίζει ανοιχτές χορδές και να ακούγεται μύφηση, πάθαινε τρελενότα. Ναι, όλο το πρόβλημα του απόλυτο αυτή είναι αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Από τη Συμφωνία Κονσερτάντε σε μύφηση μίζωνα για βιολί και βιόλα του Μότσαρτ. Δεύτερο μέρος. Το ακούμε ευθύς αμέσως.
Ήταν ο Ηλίας Λιβιαράτος στη βιόλα, με τον Φέδωνα Μιλιάδη στο βιολί, ο Άλκης Μπαλτάς διεύθυνε την Κρητική Ορχήστρα Αθηνών, μέλη της οποίας είναι και οι δύο σολίστ, ένας εκ των οποίων σήμερα ο Ηλίας Λιβιαράτος είναι σήμερα παρόν για να μας μιλήσει για πρώτη φορά εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, για τα καινούργια σχέδιά του και για τις πρόσφατες σημαντικές διακρίσεις στο εξωτερικό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο τον διευθυντή μας, τον κύριο Καρυτινό, ο οποίος στην περίοδο της καραντίνας μας έδωσε την ευκαιρία σε μέλη της ορχήστρας να παίξουμε σόλο με την ορχήστρα, το οποίο θεωρώ ότι έκανε πολύ καλό, γιατί ο μουσικός μπήκε στη διαδικασία να κονίσει την τέχνη του. Είναι μια διδακτική, εκπαιδευτική διαδικασία για όλους μας. Και ταυτόχρονα είναι και εξυψωτική για την ίδια την προσωπικότητα του κάθε μουσικού, διότι αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγαλύτερο και δυσκολότερο ρόλο από αυτό που έχει συνήθως μέσα στο σύνολο. Το οποίο φυσικά είναι απαραίτητο να γίνεται μέσα στο σύνολο για να μπορείς να έχεις ένα σπουδαίο σύνολο. Το σύνολο που είναι σημαντικό. Απ' την άλλη, ο σολίστ είναι αυτός ο οποίος σου δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο ζούμε. Στην πραγματικότητα, ο καθένας από εμάς είναι σολίστας της ζωής. Αντιμετωπίζει μόνος του της ουσίας όλες τις δυσκολίες της ζωής και τις συνήθως τις σημαντικές. Και αυτό είναι το μεγάλο διδάγμα και της έννοιας του κονσέρτου, της κονσερτάντε ας πούμε δημιουργίας, που θα κάνουμε τη ευκαιρία, μιας και το λέω, στην επόμενη συναυλία με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών τώρα στις 13 Μαΐου. Τώρα είπες για τον Λεωνίδα τον Καβάκο. Έχετε κάποια συναυλία? Ναι, έχω μια πολύ σημαντική συναυλία. Αυτή η συναυλία θα είναι την 5η στις 14 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής, 8.30 ώρα. Είναι μια συναυλία για την Ουκρανία. Αυτή την 5η δηλαδή? Αυτή την 5η. Έχετε ξεκινήσει πρόβες? Αύριο ξεκινάμε τις πρόβες. Παίζουμε δύο κουαρτέτα για πιάνο του Brahms, το πρώτο και το τρίτο. Τι να πω τώρα, για μένα αυτό ήταν ένα τεράστιο όνειρο. Όποιος με ξέρει λίγο από μικρό παιδί, ξέρει το θαυμασμό που έχω για τον Λεωνίδα Καβάκο. Όπως ας πούμε τα παιδιά είχαν είδωλο έναν μεγάλο ροκά, δεν ξέρω, τον Τζίμι Χέντριξ, εγώ είχα τον Λεωνίδα Καβάκο. Τόσο περίεργος ήμουνα. Και φαντάσου τώρα να φτάνεις μια μέρα να παίξεις δίπλα του μουσική δωματίου στη μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου Μουσικής για ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Τα έσοδα θα πάνε στην ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου μαιευτηρίου της Μαριούπολης. Μεγάλη τιμή, πολύ, πολύ ωραίο σκοπός. Θα χαρώ να έρθει ο καθένας και να βοηθήσει. Σίγουρα θα έρθει πολλοί κόσμος, εννοείται. Συγγνώμη, να πω και ποιοι άλλοι παίζουν. Στο τσέλο είναι ο Τιμόθεος Γαβριλίδης Πέτριν, σπουδαίος τσελίστας της γενιάς μας. Και στο πιάνο ο Βασίλης Βαρβαρέσος. Έτσι λοιπόν, δύο από τα πολύ σπουδαία έργα του Brahms, τα κουαρτέτα με πιάνο. Και θα ήθελα να ακούσουμε κάτι. Έχεις κάποια ιδιαίτερη ερμηνεία ή κάποιο ιδιαίτερο σημείο που σου αρέσει από αυτά, που έχει σχέση με τη βιόλα όμως, έτσι? Ίσως από το τρίτο κουαρτέτο. Από το τρίτο κουαρτέτο, ναι. Το αργό, πολύ ωραίο. Ναι.
Ακούσαμε λοιπόν, έτσι για να πούμε και λίγο στο πνεύμα της συναυλίας η οποία πρόκειται να λάβει χώρα στο Μεγαρομουσικής Αθηνών την Πέμπτη. Τι ώρα, 8.30? 8.30. Πολύ ωραία. Με τον νεοσύστατο αυτό ελληνικό κουαρτέτο, με τον Λεωνίδα Καβάκο στο βιολί, τον Βασίλη Βαγαρέσο στο πιάνο, τον Τιμόθεο Γαβρίλη Πετρίνη στο τσέλο και φυσικά τον σημερινό μας καλεσμένο Ηλία Λιβιεράτο στη βιόλα. Ένας νέος μουσικός, δεν είναι καν 30 ετών, αλλά έχει περάσει πολλά, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή όλα είναι πολύ ωραία όσα μας έχεις προτείνει, και θα ήθελα να προλάβουμε να ακούσουμε ακόμη περισσότερα, μου έχεις δώσει Έλγκαρ, ένα πολύ ωραίο κομμάτι, και Μπαχ επίσης. Mm. Πριν να τα ακούσουμε, θέλω να ξανακούσω αυτή τη βιόλα. Σας έπαιξα κάτι που μου ήρθε, ένα αγαπημένο μου κομμάτι. Είναι από την ταινία Braveheart του Mel Gibson. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. Είναι λίγο χολιγουντιανή, έτσι, επική ταινία, αλλά στην ταινία η μουσική έχει φανταστικό ρόλο. Δηλαδή, δημιουργεί πολύ έντονα συναισθήματα. Πιστεύω χωρίς τη μουσική θα ήταν μισή η ταινία. Τι ωραίο που ήταν αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ήταν σαν κλασικό έργο. Το Έλγκαρ δεν το ξέρω. Τι είναι? Ούτε εγώ το ξέρα πριν το παίξω. Είναι η σονάτα για βιολί και πιάνο του Έλγκαρ. Αυτή την είχα παίξει, την είχα ηχογραφήσει σε ένα CD που έκανα όταν ήμουνα στο Μοτσαρτέουμ, στο Πανεπιστήμιο του Ζάλτσμπουργκ, μαζί με Μπαχ. Μπορούμε να ακούσουμε, άμα θες, το τρίτο μέρος για παράδειγμα. Ναι. Να θυμηθούμε και λίγο τα χρόνια μου ως βιολιστής που τώρα έχουν παρέλθει. Ποιος ήταν στο πιάνο? Στο πιάνο ήταν ο Patrick Long Pogman, νομίζω είναι το όνομά του. Είναι Κινέζος. Μάλιστα αυτός έχει σπουδάσει βιολί στο Μοτσαρτέουμ και πιάνο φυσικά. Και μετά από ένα σημείο το γύρισε στο πιάνο στη συνοδεία. Είναι φανταστικός συνοδός. Δηλαδή αυτό που κάναμε είναι σχεδόν με ελάχιστη πρόβα. Είναι από αυτούς τους ανθρώπους που σε πιάνουν αμέσως. Δηλαδή το διαβάζω το μυαλό σου. Θες να κάνεις μια φράση, σε έχει καταλάβει αμέσως. Αυτό ηχογραφήθηκε στο Ζάλτσμπουργκ. Ναι, ναι. Στο στούντιο του Πανεπιστημίου. 2016 νομίζω. Μάλιστα. Thank you.
έχεις κάνει ένα πολύ γρήγορο ταξίδι από το βιολί στη βιόλα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και γενικά νομίζω άμα θες να αφοσιωθείς σε κάτι, καλό είναι να αφοσιωθείς 100% σε αυτό. Οπότε γενικά προσπαθώ όσο γίνεται να ρίξω το focus μου, τη συγκέντρωσή μου στη βιόλα πλέον και να κάνω πράγματα εκεί. Μπαχ στη βιόλα. Το βιολί είναι πάλι. Είναι από το δίσκο μου που έκανε στο Salzburg. Εκεί μπορούμε να ακούσουμε την ενασχόληση μου που είχα με τα όργανα εποχής. Παίζω σε εντέρινες χορδές και σε μπαρόκ δοξάρι. Τα έχεις ακόμα αυτά και θα μπορείς να τα μεταφέρεις στην καινούργια σου βιόλα. Ναι, το επιχειρώ μερικές φορές. Είναι ένα ωραίο ταξίδι το ταξίδι της ιστορικής ερμηνείας. Προσπαθώ ακόμα και το παίζω με μοντέρνα όργανα να παίζω όσο γίνεται πιο ιστορικά, ας το πούμε έτσι, ενημερωμένα. Είναι ένα πράγμα που μου άρεσε πολύ από μικρός. Το έχω σπουδάσει κιόλας με τη Μίντορι Ζάιλερ στο Salzburg. Πιστεύω είναι ένας ωραίος τρόπος να αντιμετωπίζεις αυτή τη μουσική, να την ερμηνεύεις. Είναι σαν ένα ταξίδι στο χρόνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί τώρα θα ακούσουμε τον Μπαχ. Αυτό τι είναι? Είναι το Grave από τη δεύτερη σονάτα για βιολί, σε La Ελάσσονα. Και με αυτό ολοκληρώσαμε μια σειρά από ακούσματα που έτσι περιγράφουν σε ένα μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες σου, τις δραστηριότητες ενός από τους νεαρότερους Έλληνες μουσικούς και από τα νεότερα στελέχη και νεαρότερα της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Την πρώτη βιόλα δηλαδή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, τον Ηλία Λιβιεράτο, ο οποίος ήταν σήμερα μαζί μας, με αφορμή καταρχήν την καταπληκτική αυτή βιόλα που θα έχει για 8 χρόνια μετά από έναν διεθνή διαγωνισμό που κέρδισε πριν λίγες μέρες στη Σουηδία, και φυσικά με αφορμή
συμπτωματικά και την συναυλία του μεθαύριο την Πέμπτη στις 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τον Λεωνίδα Καβάκο, τον Βασίλη Βαρβαρέσο, τον Τιμόθεο Πετρίν, για να συγκεντρωθούν χρήματα για το μεευτήριο της Μαριούπολης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία, για την ωραία σου πρώτη έτσι, παρουσία εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ μεγάλη μου χαρά που ήμουν στην εκπομπή σου. Και εύχομαι να είσαι εδώ και σύντομα και στην κρατική, στη συνέχεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που κάνουμε. Πολύ όμορφο και για εμάς τους μουσικούς. Εγώ, δηλαδή, με αυτά που είπε η κυρία Ευθυμίου, πραγματικά με έκανε ένα έμπνευστο και να καταλάβω το ιστορικό πλαίσιο της εποχής που γραφόταν και πεζόταν η μουσική. Εννοείται. Αλλά φυσικά και για τους μη μοιημένους να πάρουν μια αίσθηση της συμφωνικής μουσικής, να καταλάβουν κάποια πράγματα. Νομίζω ήταν πολύ ωραία πρωτοβουλία. Χαίρομαι πάρα πολύ που και εγώ βρέθηκα με ανθρώπους της νέας γενιάς όπως εσύ και δείχνουν πραγματικά αυτό που είπα και στην αρχή, την πορεία προς ένα ευίωνο μουσικό μέλλον, το οποίο μας κάνει να αισιοδοξούμε και να απολαμβάνουμε. Να είστε καλά.